Πάμε τώρα και στο θέμα των διοδίων, διότι οι παραχωρησιούχοι ζητούν να αυξήσουν τα διόδια κατά 12% μάλιστα από το Σεπτέμβριο. Πράγματι είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο έχει έρθει στο προσκήνιο και είχαμε την αντίδραση του Υπουργείου Μεταφορών. Ενώ οι παραχωρησιούχοι ήταν σε συνομιλίες λοιπόν με την ηγεσία του Υπουργείου για το θέμα των διοδίων, ευνηδιαστικά ανακοίνωσαν μόνο μερός, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών, την πρόθεσή τους για αυξήσεις στα διόδια από το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα έστειλαν επιστολή που βασίστηκε σε συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Διευθυντή που δεν έγινε. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει τους παραχωρησιούχους ως αναξιόπιστους, υποστηρίζοντας ότι αγνόησαν τις συζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Πρακτικά λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα κληθούν οι εταιρείες για να συνεχιστεί ο διάλογος, προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσα και να γίνουν αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν στο 12%. Αυτός είναι ο στόχος, να μην επιτευχθεί αυτό το γεγονός που θα επιβαρύνει τους πολίτες. Και ο Υπουργός Μεταφορών, να πούμε στο σημείο αυτό, Νικόλα, κυρίες και κύριοι, είναι κάθετα κατά των αυξήσεων στα διόδια. Φέη Χρυσοχώρου, σε ευχαριστούμε.